Δίνει έξω ο Σολομού, κάνει προσποίηση. Πάει στο drive με το ταμπλό, στο χ και με το αριστερό χέρι. Σίμω Σολομού, τελευταίο λεπτό του πρώτου μηχρόνου, βάζει καλάθι. Πολωνά. Δίνει έξω. Σισε για τρει. Να το καλάθι που έψαχνε εδώ και πάρα πολύ ώρα. Ο Σισε είναι τρίποντο, η διαφορά πέφτει στου. Και η επαναφορά για το Σισε από την baseline. Hawkins. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι παρά το ανέβασμα του Μάχορτσιτς, ο οποίος προσπάθησε να κόψει τον αντίπαλό του. Δεύτερο φάουλ από τον Νικόλα Παπαδημητρή. Τον Πολώνα, Ντέιβις με την μπάλα. 10 για το shoot. 7 και 15 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ντέιβις κάνει το step back, εκτελεί από μακριά στο hit. Παραφορά γρήγορη από, από την Ένωση με τον Jones. Δίνει έξω. Wilson για τρεις. Μέσα και αυτό. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι του Wilson. Και η Ένωση η οποία ανεβαίνει στο Hawkins. Κλείνεται. Παπαδημητρίου το shoot για τρεις. Κοντό το shoot. Rebound αμυντικό Μάχορτσιτς. Βγάζει γρήγορα μπροστά στον Davis που θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Κλείνεται η Ένωση. Βγάζει έξω στον Wilson. Πέντε για το shoot. Κάνει τρίπλα σταυρωτή. Ελευθερώνεται το τρίποντο μέσα. Ο Wilson του πετυχαίνει ένα τρίποντο. Και πάλι θα βάλει την ομάδα του μπροστά στο συν 15, 62-47, 3 και 33 για το τέλος. Η απάντηση από τον Απόλλωνα για 3. Σισε, στο σίδερο. Πολύ άστοχος σήμερα ο Σισε. Hawkins, το επιθετικό rebound. Σισε θα δοκιμάσει και πάλι. Αυτή τη φορά θα το βάλει όμως. 62-53, ο Απόλλωνας ρίχνει τη διαφορά σε μονοψήφιο της τρίτης περίοδου φυσικά. Wilson χάνει για λίγο, κρατάει όμως. Αφήνει στο Μίθυλο. Εκείνος επιλέγει πάσα στη weak side. Το shoot για τρεις μέσα. Ο Χρήστος Γεωργίου. Τρίποντο για την Ένωση η οποία βάζει. Δεν βιάζονται οι της Ένωσης. Ο Ντέιβις για τρεις. Επιθετικό το rebound. Άλλο ένα επιθετικό rebound για την Ένωση. Wilson. Shoot. Νέο τρίποντο. Δεύτερο συνεχόμενο από τον Χρήστο Γεωργίου. 30 δευτερόλεπτα πέρασαν στο τέταρτο δεκάλεπτο. Δεν χάσατε κάτι, δεν πήγε κάποιο καλάθι. Από ένα στόχο σου τη δύο ομάδες είχαμε. Στην επίθεση είναι ο Απόλλωνας 68-56. Το σκορ με το οποίο προηγείται η Ένωση. Τώρα όμως ο Απόλλωνας με τον Σισε. Σισε. Πέφτει κάτω. Δίνει. Πρόλαβε, έδωσε έξω όμως τον Πετράκη που εκτελεί από μακριά. 70-64 το σκορ. Η Ένωση η οποία έχει κερδίσει τα 10 από τα 22 μάτς κόντρα στον Απόλλωνα. Πολύ ωραία πάσα, εξαιρετική τάπα από τον Πίκνη. Η πάσα από τον Μάχορτσιτς πήγε στράφη, διότι ήρθε ο Πίκνη, έκανε εντυπωσιακό κόψιμο. Σισε. Θα βάλει το καλάθι. 76-71, η διαφορά στους 5. Τις ευκαιρίες, 13-17. Wilson με το αριστερό σκοράρι. Πολύ σημαντικό καλάθι για την Ένωση, η οποία βάζει 4 πόντους, όχι συνεχόμενους, αλλά βάζει 4 πόντους σε 2 επιθέσεις. Έτσι αυτά τα γνώριμα πρόσωπα. Στροφή του μπάσκετ. Απόλλωνας, γρήγορο shoot, Hawkins για 3, σκοράρει. Διαμαρτύρεται για φάουλ στο screen ο Παναγιώτης Γιαννάρας. Βάλα στα χέρια του Hawkins. Hawkins θα πάει στο drive. Ευστοχή, διαφορά στον πόντο. 82-81. Ή κάποιος άλλος. Ή θα πάνε για ένα γρήγορο τρίποντο. Δεν το πιστεύω. Θα πάνε για το τρίποντο. Hawkins γλιστράει. Κλείνεται. Για τρεις για την ισοφάριση. Άστοχος. Airball. 2,1 δευτερόλεπτα για το τέλος. Η κατοχή είναι για την Ένωση, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στη νίκη. Φτάνει να καταφέρει να κρατήσει την μπάλα στα 2 δευτερόλεπτα που απομένουν. Η επαναφορά, ο Hawkins προσπάθησε για το τρίποντο της ισοφάρισης, αστόχησε όμως. Είχε χρόνο, ίσως να βιάστηκε εκεί. Η Ένωση στην επαναφορά. Ο Jones θα πάρει την μπάλα και το τέλος του αγώνα. Βρίσκει νικητή την Ένωση Νέων Παραλιμνίου, η οποία σπάζει ένα σερί 6 νικών του Απόλλωνα μέσα στην έδρα της Ένωσης. Ένα παιχνίδι που κρίθηκε με συγκλονιστικό τρόπο στο φινάλε. Με την ομάδα του Απόλλωνα να είχε την ευκαιρία στο τέλος με τρίποντο να ισοφαρίσει, όμως η επιλογή που έκανε ο Hawkins, ο οποίος αμέσως προηγουμένως μόλις πήρε την μπάλα
γλίστρησε και δεν κατάφερε να κάνει το σιούτ όπως θα ήθελε.